Δεν ξέρω αν ο κύριος Μουτζούρης, ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, είναι στα εξίσου πανέμορφα νησιά του Βόρειου Αιγαίου ή αν είναι στην Αθήνα, γιατί το βλέπω και τρέχει αυτές τις μέρες να δει τι μέλη γενέστε με το προσφυγικό. Αν τον βρίσκουμε εδώ. Καλημέρα κύριε Μουτζούρη, τι κάνετε? Καλημέρα. Καλημέρα. Τον βρίσκετε πολύ μακριά από τα μέρη που αναφέρετε, τον βρίσκετε στις Βρυξέλλες. Α, κύριε Μουτζούρη, μας δηλαδή δεν υπάρχετε, ας πούμε. Δηλαδή, προχθές, αντί προχθές στο Βόρειο Αιγαίο, χθες στην Αθήνα, σήμερα στάζει στις Βρυξέλλες. Ετοιμάζεστε και κάνα ταξίδι στο Βόρειο Πόλο? Στο νότιο, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, προφανώς για υπηρεσιακούς λόγους στις Βρυξέλλες θα βρίσκεστε. Να πούμε λίγο. Ναι, για πείτε. Είναι μια επίσκεψη περιφερειαρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενημερωθούν για διάφορα θέματα. Mm-hmm. Αλλά εγώ επωφελούμαι της ευκαιρίας και έχω φέρει μια μελέτη και μια έρευνα που είναι στο Βόρειο Αιγαίο για να τη δώσω στους αρμοδίους εδώ για την κρίση τη μεταναστευτική που διέρχεται το Βόρειο Αιγαίο. Ναι. Είναι μια καλή ευκαιρία, πιστεύω. Γιατί εδώ που τα λέμε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Μουτζούρη, το μεγάλο πρόβλημα, πιστεύω, είναι το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν καταλάβει ή δεν θέλουν να καταλάβουν ή δεν θέλουν να βοηθήσουν το σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει για την Ευρώπη, ως επιβαρύνονται οι εσχατιές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η χώρα μας και ειδικότερα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου που αποτελούν και την πύλη εισόδου, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα δυστυχώς. Κοιτάξτε, χθες μιλώντας με όλους τους ευρωβουλευτές εδώ, τους Έλληνες στις Βρυξέλλες, το βράδυ διαπίστωσα ότι είναι πλήρως ενημερωμένοι. Σήμερα θα δω και για τους Ευρωπαίους επισήμους και μπορώ να σας πω ότι νομίζω, αν και θεωρώ ότι γνωρίζουν την κατάσταση και νομίζω ότι βολεύονται όλοι με το να μην αναφέρονται σε αυτή, διότι μένει το θέμα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ναι, ναι. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι επιτυχία δική σας. Προφανώς η πίεση που εξασκούν κάτοικοι των νησιών μέσω των ανθρώπων που είναι εντεταλμένοι από τους ίδιους να τους εκπροσωπούν, φαίνεται ότι βρήκε αποτέλεσμα. Θα έλεγα πάντως και ότι και η κεντρική εξουσία εδώ στην Αθήνα φαίνεται να αφουγκράζεται τις ανησυχίες. Θα το δούμε βέβαια και στη συνέχεια αυτό. Παγώνει το πράγμα για μερικές ημέρες. Πού βλέπετε τώρα, ποια θα είναι η συνέχεια? Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά και είχατε πει ότι εμείς θα κρατήσουμε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου. Ο διάλογος αυτός τώρα πού θα κινηθεί, σε τι πλαίσιο? Στο να μην υπάρξει καθόλου κλειστό κέντρο στις περιοχές του Βορείου Αιγαίου, με δεδομένο ότι κάποιοι ετοιμάζονται και στην υπηρετική χώρα, δηλαδή... Εφόσον περνάει αυτό για την υπηρετική χώρα, στο Αιγαίο δεν θα έχουμε κανένα κέντρο, κύριε Μουτζούρη? Κοιτάξτε, την Πέμπτη, αύριο, θα έχουμε μια συνάντηση με τους δημάρχους του Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλίνη, ώστε να χαράξουμε τη γραμμή μας και με το Περιφερειακό μου Συμβούλιο θα συνομιλήσω για να έχουμε μια επικαιροποίηση της θέσεώς μας. Το αν είναι επιτυχία ή αποτυχία, θα έλεγα ότι οι αποτυχίες βαραίνουν τα άτομα, οι επιτυχίες βαραίνουν είναι υπέρ του συνόλου. Το σύνολο κατάφερε να κάνει κάποια αλλαγή. Θα δούμε που θα καταλήξει αυτή, γιατί μπορεί να μην επιτύχει και κάτι. Όμως εμείς θα παλέψουμε για να έχουμε μια βελτίωση των συνθήκων. Το γεγονός είναι ότι την Πέμπτη το απόγευμα που θα μπορώ να σας πω ποια θα είναι η γραμμή μας, διότι δεν θα ήθελα να προκαταλάβω, παρά το ότι θα έχω μια εισήγηση, θα κάνω κάποιες σκέψεις, θα εκθέσω. Πάντως και η κυβέρνηση θα έλεγα ότι προσπαθεί και εκείνη με έναν τρόπο να κρατήσει ευχαριστημένους τους νησιώτες, αναγνωρίζοντας και ο κύριος Μηταράκης ότι το πράγμα και αυτό που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες είναι και πρωτοφανές και θα έλεγα ένα δυσβάστακτο βάρος. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα, θα δούμε αν θα φέρετε και κάποιες αντιπροτάσεις, γιατί εδώ δεν ξέρω τι περιθώρια αντιπροτάσεων μπορεί να υπάρχουν, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Μουτζούρη. Καλό θα ήταν πάντως να υπάρξει και μια πρόταση για να γίνει επικοδημητικός ο διάλογος, από την πλευρά τη δική σας δηλαδή. Βεβαίως. Θέλω να αναγνωρίσω την αντίδραση τη θετική της κυβερνήσεως και του κύριου Μηταράκη στην πρόταση που του υπέβαλα χθες και αμέσως υπήρξε θετική αντίδραση. Άρα θεωρώ ότι η κυβέρνηση βλέπει με πιο καλό μάτι πλέον τα αιτήματά μας, σκύβει με πιο μεγάλο ενδιαφέρον στο θέμα μας και θα έχουμε πρόταση, διότι προφανώς ένα διάλογο που υπάρχει πρόταση, η στήρα άργηση δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό που ακούμε ότι πλέον οι εξετάσεις των αιτημάτων για την παροχή ασύλου